Λοιπόν, Γιάννης Γαλανόπουλος από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών της χώρας. Καλή σας ημέρα, κύριε Γαλανόπουλε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Ακούω ένα πρώτο σχόλιο σας. Πώς πάμε, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε αναφορικά με την πανδημία. Να ρωτήσω, έτσι για να ξεκινήσει η κουβέντα, αν αισθάνεστε ικανοποιημένος για την προετοιμασία που έχουμε κάνει εν ώψη του τέταρτου κύματος, εν ώψη του χειμώνα και εν πάση περιπτώσει όλα αυτά που διαπιστώνουν και οι συνάδελφοί σας και οι ειδικοί ότι αναμένουμε. Κοιτάξτε, το πρώτο σκέλος αφορά το καθαρά επιστημονικό κομμάτι που λέει ότι η μετάλλαξη Δέλτα και αυτή η μετάλλαξη Μη που ακούμε τώρα είναι εξαιρετικά μεταδοτικές. Και άρα κατά κάποιο τρόπο πρέπει να περιμένουμε έξαρση, ακόμα περισσότερη. Ήδη έχουμε δηλαδή υψηλά νούμερα, εκφράζονται σιγά σιγά και στον αριθμό των διασωληνωμένων και στους καθημερινούς θανάτους. Αλλά αυτό είναι το επιστημονικό σκέλος, είναι το τι πρέπει να περιμένουμε σε αριθμούς. Από εκεί και ύστερα έρχεται το σκέλος που αφορά την κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Δηλαδή πόσο προετοιμασμένοι είμαστε ως σύστημα να υποδεχτούμε αυτή τη νέα κατάσταση που φαίνεται ότι έρχεται σε λίγο ή λίγο περισσότερο χρονικό διάστημα. Και επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο με λύπη μου, με στενοχώρια το λέω, ναι, ότι είμαστε τώρα 1,5 χρόνο από την έναρξη της πανδημίας και φτάνουμε στο σημείο σε πάρα πολλά νοσοκομεία, μεταξύ άλλων και το νοσοκομείο της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας, και φαντάζομαι το γνωρίζουν και οι ακροατές σας ή αν δεν το ξέρουν να τα ακούσουν, όπου προσπαθούμε τώρα να στελεχώσουμε τις κλινικές COVID με ό,τι γιατρούς έχουμε, όποιους γιατρούς έχουμε, όποιας ειδικότητας και να είναι αυτή, με αποκορύφωμα να έχουμε τώρα γυναικολόγους, ορθοπαιδικούς, γενικούς χειρουργούς και ένα μοναδικό πνευμονολόγο, ας πούμε, για να κάνουμε να βγει η κλινική COVID. Μιλάμε για μια ασθένεια, μια νόσο που είναι σύνθετη. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από γιατρούς άσχετους. Ο κάθε γιατρός έχει την ειδικότητά του. Δεν μπορεί να απασχολείται εις βάρος και των ασθενών πρωτίστως, αλλά και, να το πω έτσι, βάζοντας και τον εαυτό του, ο κάθε γιατρός, σε κίνδυνο, αντιμετωπίζοντας εν δυνάμει ποινικές και αστικές ευθύνες, όταν καλείται να επιτελέσει ένα ρόλο και ένα καθήκον το οποίο ούτε το έχει σπουδάσει, ούτε έχει διαπίστωση από την πολιτεία να το εκτελέσει. Να κάνουμε ένα διάλογο πάνω σε αυτό, αν θέλετε, και απορία που ακούω και από πολλούς φίλους. Την ώρα του πολέμου, όπως λέμε, την ώρα της ανάγκης της μεγάλης, δεν θα ρίξουμε στη μάχη ό,τι όπλα έχουμε, δηλαδή. Και ένας από τη στιγμή που δεν έχουμε καθόλου γιατρούς. Καλός, κακός. Έτσι, όχι καλός. Κακός δεν έχουμε γιατρούς ακόμα. Αλλά στην κατάσταση που είμαστε, δεν θα πρέπει όλοι να συμβάλλουν. Θα σας πω. Σε ηθικό επίπεδο, εγώ λέω ναι, ότι μπορούμε να το κάνουμε. Mm-hmm. Αλλά μέχρι στιγμής η πολιτεία δεν έχει διασφαλίσει ούτε με νομοθετικό πλαίσιο τέτοιου είδους μετακινήσεις. Η μέχρι στιγμής κάλυψη από την νομοθεσία που υπάρχει αφορά μετακινήσεις προσωπικού από μη πληττόμενες σε πληττόμενες περιοχές της χώρας και με αποκλειστική αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας. Όχι ότι αυτό είναι σωστό, να πάρεις εμένα δηλαδή που είμαι ορθοπαιδικός και να με πας από την Αθήνα στην Έδεσα, να είμαι σε μονάδα COVID, πάλι λάθος είναι. Αλλά ας υποθέσουμε ότι πάμε με τον νόμο, ούτε ο ίδιος ο νόμος, ούτε οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που είχε εκδώσει η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα καλύπτουν αυτή τη, εκτός από παράλογη και κατάφορα παράνομη απόφαση διάφορων διοικητών, όχι μόνο του νοσοκομείου Μεσσηνίας, να μετακινούνται εσωτερικά γιατροί από άσχετες ειδικότητες σε τμήματα COVID. Αφήστε δε, που εντάξει, πόλεμος. Πόσο καιρό έχουμε πόλεμο όμως? Δηλαδή, 1,5 χρόνο τώρα έχουμε χορτάσει να ακούμε από την κυβέρνηση και από τον τωρινό και τον προηγούμενο υπουργό και τους αναπληρωτές του ότι όλα τα έχουμε πάει καλά, ότι έχουμε πάρει γιατρούς, ότι έχουμε πάρει νοσηλευτές, ότι ανοίξαμε 1.200 μονάδες εντατικής θεραπείας. Πού είναι αυτά τα νούμερα? Μπορεί κάποιος να μας πει ποιοι γιατροί προσλήφθηκαν στο νοσοκομείο Καλαμάτας, παθολόγοι και πνευμονολόγοι ή λοιμοξιολόγοι ή εντατικολόγοι, και τώρα αφού προσλήφθηκαν όλοι αυτοί δεν φτάνουν και παίρνουμε τον οφθαλμίατρο, τον γυναικολόγο, τον ορθοπαιδικό, ξέρω εγώ, και τον πάμε να κάνει τον γιατρό, τον πνευμονολόγο? Γιατί αυτό γίνεται τώρα. Άρα λοιπόν κάπου βρωμάει το πράγμα, να το πω έτσι. Κάπου δεν γίνεται, τα στοιχεία δεν ταιριάζουν. Το γεγονός ότι διαγωνισμός ο οποίος ήταν σε εξέλιξη για αρκετούς, κοντά στους 8 αν δεν κάνω λάθος, παθολόγους, δεν βρέθηκε κανείς. Βγήκε άγονος ο διαγωνισμός αυτός. Κοιτάξτε, αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Θα έλεγα, να σας πω τώρα μια ανωτελεία, και το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές και στο Υπουργείο, παρόλο που δεν μας έχει δεχτεί και εκ του σύνεγγης, ελπίζω ο καινούριος υπουργός
να κάνουμε μια συνάντηση. Έχουμε πει το εξής, ότι δεν μπορεί να πας, να σου δώσω ένα παράδειγμα, έτσι, στο νοσοκομείο του Πύργου, εκεί δίπλα, από εσάς. Δεν έχει καθόλου παθολό. Έχει μείνει ένας. Όπως και στη Ζάκη. Μπράβο, τη μία μέρα εφημερεύει ο παθολόγος από την Αμαλιάδα, την άλλη από το Αίγιο, την άλλη από την Τρίπολη, την άλλη από το Ρίο και από τον Άγιο Αντρέα, την παράλληλη. Αν προκηρύξεις μία θέση παθολόγου στον Πύργο, ποιος θα πάει? Ποιος θα πάει ότι ξέροντας ότι θα είναι μόνος του με άλλον έναν, θα πρέπει να κάθεται 15 μέρες το μήνα μέσα, να έχει 90% κρεβάτια, όσα κρεβάτια, γιατί η επιδημία δεν προλαμβάνεται, ούτε προβλέπεται ο αριθμός της ακριβώς. Ή ποιος θα πάει, ας πούμε, αναισθησιολόγος, πείτε μου, στη Ρόδο, που είναι μόνη της η διευθύντρια του αναισθησιολογικού τμήματος, όταν ξέρει ότι θα κάνει 15 εφημερίες το μήνα, χειρουργία, διασωληνώσεις, επίγοντα, τουρίστες που είχαμε και το καλοκαίρι πολλούς στα νησιά. Δηλαδή, αν δεν υπάρξουν κίνητρα και αν δεν υπάρξουν προσλήψεις μαζικές, ναι, δηλαδή έχω μια κλινική, έχει 6 κοινές θέσεις, προκυρήσω 5 τουλάχιστον. Να ξέρει ο άλλος ότι πάει σε μια κλινική, δεν μπορεί να στέλνεις μεμονωμένα γιατρούς. Ένα πρώτο σχόλιο. Από εκεί και ύστερα βλέπουμε και τι άλλο επιλέγουν οι γιατροί. Έτσι, γιατί το αρνείται αυτό η κυβέρνηση? Δηλαδή, από τα λεγόμενά σας, τα οποία εγώ θα πω ότι δύσκολα αμφισβητούνται. Λέτε ότι έχουμε όχι ελλείψεις. Περιπτωσιακά ότι παρουσιάζουμε. Είναι γενικό το φαινόμενο. Είναι πανελλαδικό, έτσι, φαινόμενο. Ωραία. Συνολικό. Γιατί το αρνείται η κυβέρνηση? Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω γιατί δεν παίρνει γιατρούς. Ξέρω ότι έχει σκοπό να προχωρήσει τις συμπράξεις δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Ξέρω ότι πριν από η πρώτη τροπολογία που υπέγραψε ο νέος υπουργός αφορά την παραχώρηση με πρόσχημα τις αναστολές εργασίας κάποιων υγειονομικών, ξεκίνησε η παραχώρηση υπηρεσιών και η δυνατότητα σύμπραξης με τον ιδιωτικό τομέα για διάφορες υπηρεσίες. Είχαμε τη σύντηση, τη φύλαξη και την καθαριότητα. Τώρα έχουμε και τα ασθενοφόρα, όπου μπορεί να δίνει απευθείας ανάθεση στο νοσοκομείο, στο ιδιωτικό ασθενοφόρο, εφόσον έχουν βγει σε διαθεσιμότητα κάποιοι διασώστες του ΕΚΑΒ. Αύριο θα έχουμε και άλλες υπηρεσίες. Ναι. Αν κάποιος μεγάλος επιχειρηματίας φτιάξει και καμιά ωραία επιχείρηση που νοικιάζει γιατρούς και νοσηλευτές, μπορεί να έχουμε και γιατρούς και νοσηλευτές με ενίκιο και με απευθείας ανάθεση σε κάποιον ιδιώτη. Όταν λοιπόν ο στόχος σου είναι να το πω έτσι, να ευτελήσεις το δημόσιο σύστημα προκειμένου να παρουσιάσεις ως κυβέρνηση σαν μοναδική προοπτική την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα μέσα στο δημόσιο, τότε δεν μπορείς να προσλαμβάνεις μαζικά γιατρούς. Έρχεται το ένα σε αντίθεση με το άλλο, όπως καταλαβαίνετε. Και δεν επιλέγει να το κάνει ούτε καν τώρα που είμαστε σε μια πολύ δύσκολη φάση για τον ελληνικό λαό. Και σας θυμίζω ότι με το που άρχισε να σβήνει λίγο το τρίτο κύμα, αμέσως ξεκίνησαν οι διακηρύξεις για το πώς μπορεί να εμπλακεί ο ιδιωτικός τομέας μέσα στο δημόσιο σύστημα. Αμέσως βγήκαν οι ασφαλιστικές εταιρείες και λένε πρέπει τώρα ο κόσμος να κάνει ιδιωτικές ασφάλειες, δεν μπορεί ο ΕΟΠΗ να καλύπτει τα πάντα. Και μια σειρά από τέτοιες επιδιώξεις, φυσικά με το σφύριγμα της κυβέρνησης. Δηλαδή αυτή έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα για τέτοιες συζητήσεις. Μάλιστα. Ναι, τώρα όμως, αν ήθελε να τα δώσει στους ιδιώτες, δεν θα τους έδινε και κλινικές COVID στις ιδιωτικές κλινικές με συμβάσεις με αυτά? Όχι. Γιατί δεν συμφέρει. Λοιπόν, ο ιδιώτης θέλει να βγάλει λεφτά, δεν θα πάει να χαλάσει λεφτά. Έτσι, θυμάστε ότι οι κλινικές που διατέθηκαν για τον κορονοϊό εδώ στην Αττική ήταν κάποια νοσοκομεία, είτε τα οποία δεν είχαν καθόλου δουλειά και τα γέμισαν, ή βάλανε κάποιους ασθενείς, ανεξαρτήτως του αριθμού πληρώθηκαν για όλη τη δυναμική τους. Δηλαδή, αν η κλινική είχε 200 κρεβάτια, ας πούμε, και είχε 20 αρρώστους, πληρωνόταν για 200, διπλασιάσαν το κόμιστρο και για τις ΜΕΘ διπλασιάστηκε το ΚΕΝ, και για τις απλές κλίνες. Και εδώ στην Αθήνα είχαμε και το φαινόμενο να μετακινηθούν έστω και για λίγες μέρες, γιατί μετά τις αντιδράσεις μας τους πήραν πίσω, οι ειδικευόμενοι γιατροί από δημόσια νοσοκομεία για να πάνε στην ιδιωτική κλινική να ασχολούνται με την κλινική COVID, όπου για να μπεις μέσα εκεί έπρεπε να πληρείς κάποια κριτήρια ως ασθενής, που ήταν κριτήρια ουσιαστικά για να πάρεις εξιτήριο. Άρα λοιπόν ο ιδιωτικός τομέας έβαλε το ελάχιστο και πήρε το μέγιστο, ναι, σε αυτή την προσπάθεια που κάναμε όλοι, και έτσι θέλει να συμμετέχει ο ιδιωτικός τομέας, για να βγάλει λεφτά, όχι για άλλο λόγο. Μάλιστα. Βάλτε και τα χειρουργία και τις άλλες ιατρικές πράξεις που, επειδή αυτό πλέον τα νοσοκομεία αλήθεια είναι πρακτικά απροσπέλαστα, έτσι, το εάν Φεβρουάριο δηλαδή δεν είσαι στο φουλ επίγον, στο τελευταίο στάδιο, ναι, να το πω έτσι, και να ευχηθώ κανένας να μην βρεθεί εκεί, δεν μπαίνεις σε νοσοκομείο.
Σας λέω μόνο Φλεβάρι, Μάρτι, Απρίλη του 2021 τα μεγάλα νοσοκομεία εδώ της Αθήνας, οι μεγάλες και ιδιωτικές κλινικές είχαν 300 και 400% αύξηση στα τακτικά χειρουργία. Ξαφνικά δεν βρήκαν πελατεία από τον ουρανό. Είναι ασθενείς που δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν και ακόμα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στο δημόσιο νοσοκομείο, γιατί ακόμα λειτουργεί υπό καθεστώς τραγικής μείωσης προκειμένου να εξοικονομηθούν εφεδρείες για τον κορονοϊό. Αναισθησιολόγους δεν έχουμε, χειρουργικές αίθουσες ελάχιστες, οι οποίες δεν λειτουργούν και αυτές σε πλήρη δυναμική. Νοσηλευτικό προσωπικό λείπει. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα και δεν φαίνεται να υπάρχει ορατός ορίζοντας επίλυσης. Εντάξει, όμως, άμα πάμε έτσι, γιατρέ, συγγνώμη, αλλά δεν βλέπω να περπατάει. Σήμερα κυκλοφορεί από το πρωί στο διαδίκτυο η είδηση ότι μονάδα ΠΡΟΚΑΤ στη γειτονική χώρα, στη Βόρεια Μακεδονία πλέον, ότι είχαν κατασκευάσει, πώς βλέπαμε στην Κίνα τότε, τα πρόχειρα νοσοκομεία με ΠΡΟΚΑΤ, η οποία κιόλας έπιασε φωτιά και δυστυχώς είχαμε και θύματα. Αλλά βλέπουμε και χώρες ακόμα μικρότερης δυναμικής, να το πω έτσι, δυνατοτήτων από τη δική μας, να έχουν άλλη αντίληψη, άλλο σχέδιο. Φτιάχνουν τέτοια νοσοκομεία, αντιμετωπίζουν την κατάσταση. Εμείς πάμε και αποδυναμώνουμε και τα νοσοκομεία, δηλαδή όπως πάμε. Δεν είναι ζήτημα δυνατότητας, δεν είναι ότι δεν μπορούμε, είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης. Δεν θέλει η κυβέρνηση να προχωρήσει. Θα βλέπετε κι εσείς που είστε δημοσιογράφος, το παρακολουθείτε πιο στενά και από εμάς, ότι κάθε μέρα η ρητορική που αναπτύσσεται στα μέσα ενημέρωσης είναι μια ρητορική στοχοποίησης των πολιτών ή των υγειονομικών, λες και είναι η μοναδική υπεύθυνη για την έξαρση της πανδημίας. Τώρα φταίνε πρώτα φταίγανε οι ανεμβολία στη υγειονομική. Τους έβγαλε σε αναστολή, συνεχίζουν τα κρούσματα, συνεχίζεται η νοσοκομιακή διασπορά. Αποδείχθηκε ότι τελικά δεν φταίγανε αυτοί, γιατί αυτοί παίρνουν μεταπροστασίες και είναι και ελάχιστοι στο σύνολο των υγειονομικών. Τώρα ξαφνικά ανακάλυψαν. Καθίστε να δούμε τα πιστοποιητικά τι θα γίνει. Πώς θα πάει ο ρυθμός. Τώρα ανακάλυψαν. Μα μια στιγμή. Ναι. Πώς γίνεται να δώσεις πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού, ναι, εφόσον ο μόνος τρόπος για να εκδώσεις πιστοποιητικό εμβολιασμού είναι από το gov.gr, από την πλατφόρμα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Δηλαδή, τι θέλουν να μας πούνε, ότι είναι κάποιος υπάλληλος σε ένα νοσοκομείο, στον Παλαμά Καρδίτσας, ξέρω, στο κέντρο υγείας, και έχει πάρει ένα τάμπλετ και εκεί που ήταν 100 τα ραντεβού έχει βάλει 500 και έχει χρεώσει 400 πλαστούς εμβολιασμούς. Και αν είναι έτσι, πώς με 100 εμβόλια το κέντρο υγείας έβγαλε 500 εμβολιασμούς. Δηλαδή, καλά τώρα τα θυμήθηκαν. Είμαι στην ίδια λογική με εσάς και για αυτά που ακούγονται για Βουλγαρίες και όλα αυτά. Και, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι κανένας λογικός δεν θα έμπαινε σε μια διαδικασία να αποκτήσει τέτοιο πιστοποιητικό. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει με μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά δεν είναι ο κανόνας. Αλλά ναι, δεν είναι εκεί το. Συμφωνώ μαζί σας. Δεν είναι εκεί το θέμα. Λοιπόν, ωραία. Την κατάσταση την ξέρουμε. Όπως λέτε κι εσείς, από ό,τι έχω καταλάβει, στον ιατρικό κόσμο, στην ιατρική κοινότητα, δεν περιμένετε και κάτι να αλλάξει δραματικά. Δεν έχετε ελπίδα ότι θα δείτε καλύτερες μέρες στα νοσοκομεία. Τι γίνεται, τι κάνετε? Θα ζήσουμε και εικόνες και με κινητοποίησεις και με αυτά μέσα στην πανδημία? Εμείς, γιατί εγώ έχω την αίσθηση ότι βράζει η ατμόσφαιρα μες στα νοσοκομεία. Κοιτάξτε, ολοκληρώσαμε κάποιες... Δηλαδή, να σας το πω διαφορετικά και επιτρέψτε μου, γιατί κάποια στιγμή, δεν ξέρω, νιώθω την ευθύνη να ξέρει και η τοπική κοινωνία της Καλαμάτας, να ξέρουμε και όλοι μας που βρισκόμαστε. Αν θέλουμε να λέμε ότι μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα αλλάξει κάτι, έτσι. Θεωρώ αδιανόητο αυτή τη στιγμή, και θα μιλήσω συγκεκριμένα και με ονόματα, ένας άνθρωπος σαν το Γραμματικόπουλο εδώ στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, που έχει στερηθεί όχι οικογένεια, ζωή και οτιδήποτε άλλο, τον εαυτό του τον ίδιο έχει στερηθεί επί τόσους μήνες τώρα, παλεύοντας στην κλινική, να δέχεται αυτή τη στιγμή και έλεγχο από το όποιο κλιμάκιο ή, εν πάση περιπτώσει, και το όποιο φορέα ή θεσμό. Δηλαδή, πήγαν να του κάνουν έλεγχο για τι πράγμα? Γιατί πήγα το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, κύριε Μαραβά? Ότι οποιοδήποτε τέτοιο έλεγχο, το πιθανότερο που θα αναδείξει ως ευθύνη και ως πρόβλημα είναι την ευθύνη κάποιου γιατρού, κάποιου νοσηλευτή, κάποιου που δεν έκλεισε γερά την πόρτα και μπήκε μέσα ένα σύνοδος. Θα βρούνε κάποια τέτοια πράγματα. Υπάρχει περίπτωση ποτέ το ΣΕΙΠ και οποιοδήποτε ελεγκτικός μηχανισμός του κράτους να εκδώσει κάποιο πόρισμα το οποίο λέει ότι έχει ευθύνη, ας πούμε, το Υπουργείο που δεν έχει κάνει προσλήψεις και είναι ο κύριος Γραμματικόπουλος 1,5 χρόνο μόνος του στη μονάδα COVID και περιμένει βοήθεια και το νοσοκομείο του στέλνει τον οφθαλμίατρο και τον γυναικολόγο? Υπάρχει περίπτωση ποτέ να το καταγράψει
κάποια επιτροπή ελέγχου. Μακάρι αν υπάρξουν τέτοιοι ελεγκτές να τους βγάλουμε και εμείς το καπέλο. Αλλά δυστυχώς η ιστορία έχει δείξει ότι τέτοιοι έλεγχοι είναι για να θολώσουν τα νερά και να συγκαλύψουν κατάσταση και όχι για να δείξουν την πραγματικά μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι ότι οι προσλήψεις στα δημόσια νοσοκομεία σε όλη την πανδημία ήταν ελάχιστες. Μάλιστα συμπληρώθηκαν και με τις διαθεσιμότητες, δηλαδή έχουμε μείωση προσωπικού γιατί φύγαν και κάποιοι από τις δουλειές τους. Και επειδή με ρωτήσατε για κινητοποίηση, να σας πω ότι εμείς τώρα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα συμμετάσχουμε στα μεγάλα συλλαλητήρια. Έχουμε ζητήσει και συνάντηση από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και όχι μόνο από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Πήραμε την πρωτοβουλία να ζητήσουμε σε χτεσινή συνεδρίασή μας και συνάντηση με τον κύριο Θεοδωρικάκο και με τον κύριο Υπουργό της Δικαιοσύνης, προκειμένου να πάρθουν πρωτοβουλίες από την πλευρά της κυβέρνησης για να αντιμετωπιστεί το νοσηρό φαινόμενο, το τραγικό φαινόμενο που βιώνουμε τις τελευταίες μέρες, να εισέρχονται, να εισβάλλουν, να μπουκάρουν ομάδες δήθεν. Καταλαβαίνετε τώρα τι ομάδες είναι αυτές, προάσπισης δήθεν των δικαιωμάτων των ασθενών, ομάδες που κινούνται στον ευρύτερο φασιστικό χώρο να προπυλακίζουν γιατρούς και νοσηλευτές γιατί διασωλήνωσαν έναν ασθενή και γιατί δήθεν παρουσίασαν ένα τεστ που δεν ήταν θετικό και παρουσίασαν ψευδός, υποτίθεται ότι ήταν κορονοϊός, και να δέχεται το προσωπικό ένα τέτοιο εκφοβισμό μέσα στον χώρο εργασίας. Και αυτοί οι άνθρωποι να περνούν ανενόχλητοι τις πόρτες των νοσοκομείων, η αστυνομία να έρχεται να μην κάνει ούτε συστάσεις, ούτε να παίρνει τα στοιχεία τους και απλώς ευγενικά να τους αποθεί για να μην διαλύσουν μια κλινική COVID. Αυτά τα πράγματα εκτός των υπολείπων πρέπει να λάβουν ένα τέλος, κατά τη γνώμη μας. Τώρα με αυτό τι θα κάνετε ως ιατρικός κόσμος? Εντάξει, ακόμα δεν θέλω να πιστεύω ότι έχει αρχίσει να γίνεται, πώς το λένε, μόδα αυτό. Προς το παρόν εμείς έχει περιοριστεί, αλλά επεξεργαζόμαστε όλους τους δυνατούς τρόπους αντίδρασης και με την νομική μας υπηρεσία, με τους νομικούς συμβούλους που έχουμε, προκειμένου να δούμε και συλλογικά εμείς ως σωματεία και ενώσεις γιατρών τι κινήσεις μπορούμε να κάνουμε. Και οπωσδήποτε όμως χρειάζεται, επειδή το θεσμικό πλαίσιο έχει πάρα πολλά κενά, χρειάζεται οπωσδήποτε και από την πολιτεία κάποια σοβαρή παρέμβαση, αν πραγματικά έχει τη διάθεση να εξαλείψει τέτοιου είδους φαινόμενα. Δηλαδή δεν φτάνει που ένας γραμματικόπουλος, να το πω έτσι που είπατε και εσείς για τον κύριο Γραμματικόπουλο, είναι μόνο στο 1,5 χρόνο και τρώει, ας πούμε, όλη την κλινική COVID στο κεφάλι και μπορεί να μην έχει πέρα ούτε μισή μέρα άδεια. Δεν φτάνει που του κάνουν ελέγχους για να αποδείξουν ότι κάποιος άλλος φταίει εκτός από το κράτος, να μπουκάρουν και διάφοροι, ας πούμε, με τι μυαλά κουβαλάνε, εγώ δεν ξέρω, και να λένε ότι κακώς διασωλήνωσες, κακώς τον έβγαλες θετικό και τι δουλειά έχει στη μονάδα COVID ο άρρωστος, και να απειλούν νοσηλευτές και γιατρούς. Κάποια στιγμή αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Μάλιστα. Δεν ξέρω, αρχίζω να καταλαβαίνω γιατί απαλλάχθηκαν από ποινικές ευθύνες τα μέλη της Επιτροπής. Ίσως έβλεπαν και κάποια πράγματα που δεν τα βλέπαμε εμείς τότε. Ή ήξερα και πώς το λέω περισσότερα. Λοιπόν, είπατε ότι ο καινούριος υπουργός ακόμα δεν έχει δείξει σημάδια για επικοινωνία, για να δεχτεί τα αιτήματά σας. Όχι, εντάξει, δεν νομίζω ότι θα έχουμε έλλειμμα επικοινωνίας. Φαίνεται ακολουθεί διαφορετική τακτική από τον προκάτοχό του, γιατί προχτές συνάντησε την ΠΟΕΔΗΝ. Θεωρώ ότι εμείς έχουμε καταθέσει έτοιμα, θα συναντηθούμε τις επόμενες μέρες. Δεν θέλω να πιστεύω ότι. Μάλλον φαίνεται να ακολουθείτε μια διαφορετική τακτική, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι ζήτημα επικοινωνίας μόνο και συζητήσεων, είναι και ζήτημα πολιτικής ουσίας και δεν νομίζω ότι θα διαφοροποιηθεί από την γενικότερη πολιτική της κυβέρνησης ο κ. Πλεύρης. Είναι πρώτο βήμα και θετικό να σας ακούσει καταρχάς και να συζητήσει μαζί σας, αλλά ακόμα πιο θετικό και ζητούμενο, αν με επιτρέπετε, είναι να δεχθεί ότι έχετε εικόνα και ότι κάποια πράγματα που ζητάτε σε συγκεκριμένη περίπτωση να γίνουν. Έτσι, καλό θα ήταν κάποια πράγματα να τα ακούσει και η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και ευρύτερα η κυβέρνηση, για να προχωρήσουμε. Είμαστε στο και πέντε τώρα. Mm-hmm. Έχει περάσει πάρα πολύ καιρό. Αλλά έστω και τώρα θεωρώ ότι αν υπάρχει θέληση και πολιτική βούληση, μπορούν να γίνουν πράγματα. Το ζήτημα είναι, υπάρχει αυτή η πολιτική βούληση? Αυτό είναι το ερώτημα. Θα φανεί στο χειροκρότημα. Σε ό,τι έχει να κάνει με συναδέλφους οι οποίοι έχουν βγει σε αναστολή, έχουμε κάποια εξέλιξη δικαστικά, θα διεκδικήσετε κάτι, υπάρχουν προσφυγές? Κοιτάξτε, η προσφυγή που είχε γίνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε απορρίψει τα αιτήματα των υγειονομικών, σχετικώς με το ότι θεωρούμε ότι είναι παράνομη υποχρέωση στον εμβολιασμό. Από εκεί και ύστερα η εξέλιξη που έχουμε είναι η διακήρυξη, δεν ξέρω αν υπογράφηκε η τροπολογία του κ. Πλεύρη, ότι με την πρώτη δόση κάποιος θα μπορεί να επιστρέφει. Mm-hmm. Νομίζω ότι στην πράξη αποδεικνύει και αυτή η κίνηση
ότι το πρόβλημα δεν ήταν η διασπορά ανάμεσα στους υγειονομικούς. Κάποιος άλλος ήταν ο στόχος αυτής της κίνησης. Ενδεχομένως συνδέεται και με αυτά που είπαμε πριν για την εμπλοκή και του ιδιωτικού τομέα και το άνοιγμα των νοσοκομείων προς τα έξω. Ευχαριστώ για την επικοινωνία, κύριε Γαλανόπουλε. Και εγώ σας καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Λοιπόν.